Στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών μεταφέρθηκαν 61 μετανάστες, εμφανώς ταλαιπωρημένοι και διψασμένοι, με το πρόσωπό τους να μαρτυρά τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν ανοιχτά των καλών λιμένων, όταν το σκάφος το οποίο επέβαιναν εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Πεινασμένοι, διψασμένοι. Η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και από το Δήμο Φεστού, με τη βοήθεια της περιφέρειας φυσικά, με τη βοήθεια της αναπτυξιακής. Μας βοήθησε οι άνθρωποι μέχρι αργά για να μας δώσουν στρώματα και ό,τι χρειαζόταν εδώ πέρα. Είναι όλοι ταλαιπωρημένοι και αφυδατωμένοι. 4 γυναίκες ήταν και τα παιδιά ήταν 20. 20 παιδιά, 20 παιδιά από 12 και κάτω, 13 και κάτω, εκτός από 2 που είναι μωρά. Έχουμε και κάποια μικροπεριστατικά τα οποία είναι διαχειρίσιμα από ψιλοκαψίματα, χτυπήματα. Οι συνθήκες στο πλοίο, το οποίο παρουσίασε βλάβη, άκρως επικίνδυνες και δραματικές. Τα τρόφιμα και το νερό είχαν τελειώσει εδώ και 4 ημέρες, με τους μετανάστες να πίνουν θαλασσινό νερό, δίνοντας τη δική τους μάχη για την επιβίωση, ωστόσο ένα τετράχρονο αγγελούδι δεν τα κατάφερε. Το κοριτσάκι υπέστη πλήρη αφυδάτωση και έπεσε σε κόμμα, ενώ κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της μετά από σχετικό αίτημα του Κέντρου Επιχειρήσεων της Μάλτας, ενώ συνέδραμε και ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, αποστέλλοντας ελικόπτερο. Η τετράχρονη, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της, μαζί με τη μητέρα της, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χάνιων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Οι εικόνες από το κλειστό γυμναστήριο σπαράζουν καρδιές. Ο πατέρας της τετράχρονης ενημερώθηκε το πρωί για το χαμό της κόρης του. Κάθεται στο πάτωμα με τις εικόνες να αποτυπώνουν το σοκ που υπέστη. Δεν το ήξερα μέχρι τώρα, δεν το είχαμε πει. Το είπανε, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, γιατί είναι σε κακή κατάσταση ο άνθρωπος. Γιατί το είπανε μέσα, ήταν σε κλειστό χώρο, επίτηδες για να μπορούν να τον ελέγχουν, ας πούμε, να μην κάνει κάτι κακό. Πέρα από το τετράχρονο αγγελούδι, μια έγκυος, η οποία μεταφέρθηκε στη μυαυτική του Βενιζέλιου, έχασε το έμβριο στον 8ο μήνα της κοίησης, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας μετανάστης, ο οποίος έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη. Όταν ήταν να μεταφερθεί από το ένα σκάφος στο άλλο, κάπου χτυπήθηκε στο πλάι και χτυπήθηκε σε σημείο που ήταν ευαίσθητο. Μόνο για τον άντρα μου είπαν ότι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, πρέπει να έχει εσωτερική αιμορραγία. Τοπικές αρχές και θελοντές άπλωσαν μια μεγάλη αγκαλιά στους ταλαιπωρημένους μετανάστες, οι οποίοι φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο, προσφέροντάς τους νερό, φαγητό και όχι μόνο. Ήταν στα καλά λιμάνια για να δώσουν πρώτες βοήθειες στον κόσμο, ήταν εδώ πέρα για να βοηθήσουν να στρωθεί, να φτιαχτεί ο χώρος. Είναι όλο το βράδυ εδώ πέρα, αν χρειαστεί βοήθεια, είναι σήμερα για το πρωινό. Τους φτιάξαμε ένα σαγάκι, είχαμε λίγο φρυγανιά, λίγο ψωμί, ζαχαρίτσα. Από το Ηράκλειο εντωμεταξύ στείλανε τα στρώματα και κουβέρτες. Περιποιηθήκαμε όσοι χρειαζόταν περιποίηση, τους δώσαμε στεγνά ρούχα, τσάι. Τα παιδιά ήταν πολύ δοτικά. Αμέσως μόλις δηλαδή τους προσφέραμε αυτό, κατευθείαν μας αγκαλιάσανε, κάποια μας φιλούσαν κιόλας. Λιμενική, αστυνομική, Δήμος Φεστού, Περιφέρεια Κρήτης, Αναπτυξιακή, Ερυθρός Σταυρός και θελοντές ανταποκρίθηκαν άμεσα στη διαχείριση της κρίσιμης αυτής κατάστασης. Σας αγαπάμε, φέρετε, να είπε ένας μετανάστης σε θελοντές. Άνοιξαν οι αποθήκες, δημιουργηθήκαν ομάδες υποδοχής και πρώτων βοηθειών και οργάνωσης κατασκήνωσης και καταβλισμού. Και δόξα τω Θεώ, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τι σας είπαν? Σας αγαπάμε, είστε φίλοι.